Λοιπόν, να είμαστε εδώ με τα υπέροχα παιδιά μου, έτσι, της Β' Γυμνασίου, πάνω στις εξισώσεις, μέρος Α, με την άσκηση 8, που λέει, διαβάζω, για ποια τιμή του Χ είναι Α ίσον Β, και όπως το διαβάζω, μου λέει, αν Α ίσον 5Χ μείον 3 και Β ίσον 12 μείον 2Χ. Αφού μου λέει την υπέροχη, όπως είπατε και εσείς, τη λέξη της ισότητας στο ίσον, έτσι, α ίσον β. Οπότε εγώ τι, έχω το α πόσο είναι, έχω και το β πόσο είναι. Δεν απομένει παρά να φιλοξενήσω στη θέση του α το ίσο του και στη θέση του β το ίσο του. Για να δω τι θα μου δώσει αυτό. Το χαρτί μου. Το γράφω και είναι. Λοιπόν, είναι η άσκηση 8, σελίδα 20. Α λέει ίσο β, είναι το α, ίσον β, και έχω το α να μου κάνει πόσο 5χ μείον 3 και το β να είναι 12 μείον 2χ. Δεν μου κάνει, είναι. Άρα, τι κάνω εγώ, αξιοποιώ το πόσο είναι το καθέ, την, το, με τι είναι ίσο το καθένα από το α και β και τα αντικαθιστώ. Άρα, 5χ μείον 3 ίσον 12 μείον 2χ. Έτσι λοιπόν, έφτιαξα μια εξίσωση. Απλώς τι μου βάλε εδώ πέρα. Να εξασκηθώ και να κατανοήσω την άσκηση, παιδιά. Να μάθω να διαβάζω. Σας λέω. Διαβάστε το βιβλίο και όπου έχετε ερώτημα να το συζητήσουμε. Να κάνουμε ανοιχτό διάλογο. Καταλάβατε. Μου λέει βάλε το α αυτό, βάλε το β αυτό. Να το εξίσωση. Τώρα αυτή η εξίσωση δεν είναι, όπως λέτε και εσείς και λέγανε και τα παιδιά μου, ήταν τα μικρά, πανευκολούρα. Γιατί, έχω τα, να βάλω τα γαλάζια τα χ, 5χ από εδώ, μείον 2χ από εδώ. Πάει αυτό από εκεί. Τέλεια. Τα πράσινα τα νούμερα. Έχω το 12 από εδώ στη θέση του και έχω το μείον 3 πάει από εκεί. Άρα, τι θα γίνει, 5χ. Ταξιδεύει το 2χ, άρα θα γίνει από εδώ συν 2χ. Άρα, συν 2χ ίσον 12, 12 και πάει το 3 από εκεί, θα γίνει συν 3, άρα συν 3. Άρα, 5 και 2 μας κάνει πόσο, 7χ ίσον με 12 και 3, 15. Άρα, χ ίσον με 15 έβδομα. Εντάξει. Μια άσκηση που μου λέει να μάθω να διαβάζω και να μην φοβάμαι τα μαθηματικά. Και κυρίως όταν έχει πολλά λόγια, μην τα φοβάστε, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή και αυτή η άσκηση ήταν, θα έλεγα, γρήγορη και εύκολη, θα κάνουμε και μία από τις πίσω ασκήσεις για να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα, όλες τις απαιτήσεις. Και όσοι τη λείπουν, θα το δούνε μετά.